Ακόμα δεν έχουμε ξεμπλέξει. Ακόμα δεν έχουμε ξεμπλέξει, σας το λέω πάρα πολύ μαλλιαρά, για να το καταλάβει ο κόσμος, από το διοικητικό μπάχαλο, για να μην χρησιμοποιήσω καμιά πιο βαριά κουβέντα, αλλά υπάρχει ένα κείμενο 13 σελίδων που κατατέθηκε επίσημα στον Περιφερειακό Συμβούλιο και περιγράφει την αταξία. Ξαναλέω, σήμερα είμαι συνήθιστα ευγενής ως προς τους όρους που χρησιμοποιώ για το έργο φάντασμα που παραλάβαμε από την προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή, τη νέα γέφυρα κρεμαστής. Εντάξει. Και έχω πει ότι όσο δεν μας προκαλούν, όσο δεν μας προκαλούν κάποιοι, θα κοιτάξουμε και εμείς στο μέλλον αυτού του τόπου, με τα πάρα πολλά προβλήματα που έχει, για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για το αύριο. Όσο μας προκαλούν, θα σκαλίζουμε το χθες, αναδεικνύοντας την αλήθεια του και μόνο. Παραλάβαμε ένα έργο το οποίο δημοπρατήθηκε χωρίς να έπρεπε να έχει δημοπρατηθεί. Εάν αυτό το είχε κάνει η Περιφερειακή Αρχή με επικεφαλής τον Γεώργιο Χατζημάρκο, θα ήμασταν στο κλαρί κρεμασμένοι, ο Θεός ξέρει για πόσο καιρό. Άκρα του τάφου σιωπή. Το έργο δεν έπρεπε να έχει δημοπρατηθεί ποτέ. Παρανόμος λοιπόν, για να μιλήσουμε τη γλώσσα που πρέπει, παρανόμος, και αυτά είναι κατατεθειμένα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, δεν είναι οι σημερινές δικές μου εμπνεύσεις, 13 σελίδες υπογεγραμμένες με όλα τα σημεία τι είναι. Ακόμα δεν έχουμε ξεμπλέξει διοικητικά με εκείνα τα χαρτιά που βρήκαμε πάνω στο γραφείο μας. Το Σεπτέμβριο του 2014 που μπήκαμε εδώ. Με το που ξεμπλέξουμε διοικητικά από αυτά τα ανουσιουργήματα και το συγκεκριμένο υποτιθέμενη νέα γέφυρα, να ξέρετε ότι έχουμε δρομολογήσει λύση για την κρεμαστή. Λυπάμαι, γιατί το παρελθόν για ακόμα μια φορά μας έχει με μια σιδερένια μπάλα δεμένους στις αμαρτίες του. Και το ξαναλέω, δεν ξεμπλέξαμε ακόμα διοικητικά. Το έργο το παραλάβαμε συμβασιοποιημένο 7 μήνες πριν αναλάβουμε. Για να τα καταλάβουμε με τρεις απλές κουβέντες, να καταλαβαίνει ο κόσμος. 7 μήνες πριν αναλάβουμε υπήρχε ανάδοχος. 7 μήνες ο ανάδοχος δεν μπήκε μέσα, ενώ έχει συμβόλαιο να εκτελέσει έργο, να το κατασκευάσει. Και μόλις αναλάβαμε εμείς, μας είπαν υπάρχει και αυτή η σύμβαση για αυτή την ωραιότατη γέφυρα, με την οποία κάποιοι κάναν εκλογές. Γιατί ο ανάδοχος 7 μήνες μετά δεν πήγαινε να κατασκευάσει το έργο, να πάρει τα λεφτά που λέει το συμβόλαιό του? Γιατί ήξερε ότι δεν μπορούσε να μπει. Το έργο δεν είχε καμία αδειοδότηση. Καταλάβατε. Και έρχονται μετά σε εμάς και λέει, κοιτάξτε, ξεπλύνετε τις ντροπές και τις παρανομίες. Κύριε, πλυντήρια αλλού, όχι σε εμάς. Εντάξει, εμείς ό,τι κάνουμε θα είναι σωστό και καθαρό.